καλύτερη ντομάτα στην αγορά, κύριε. Ικανοποιητική ήταν η κίνηση στην λαϊκή αγορά της Καβάλας το πρωί του Σαββάτου 15 Μαΐου. Παρά την αστάθεια του καιρού, οι καταναλωτές κατέβηκαν για να κάνουν τα απαραίτητα ψώνια. Παρόλο που μας στεναχώρησε λίγο η μέρα, μας θυμίζει λίγο χειμώνα η σημερινή ημέρα, θα έλεγα ότι υπάρχει μια σχετική κινησούλα, δούλεψε ο κόσμος. Ευελπιστούμε μέχρι το μεσημέρι να συνεχίσει έτσι. Κατέβει ο κόσμος, μας τίμησε για ακόμη μια φορά και ήταν μια καλή μέρα, θα έλεγα. Και από εδώ και πέρα, μπαίνοντας και ο τουρισμός στο παιχνίδι, θεωρούμε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν και η ψυχολογία του κόσμου. Βλέπουμε ότι και τα μέτρα πάνε προς το καλύτερο. Άρα, θεωρούμε λοιπόν ότι τα πράγματα τείνουν να αλλάξουν προς την θετική πλευρά. Όλη την εβδομάδα η κίνηση ήταν αξιόλογη. Ο κόσμος κατέβηκε για ακόμα μια φορά στη λαϊκή αγορά. Λίγο σήμερα ο καιρός είναι έτσι λίγο περίεργος. Περιμένουμε το μεσημέρι κάποιες βροχούλες, αλλά η κίνηση ήταν αρκετά καλή. Οι υπεύθυνοι των λαϊκών αγορών ζητούν για μια ακόμη φορά την μείωση των αποστάσεων, ώστε να επανέλθουν και αυτοί στην κανονικότητα. Δυστυχώς ακόμα δεν έχει αλλάξει κάτι, ενώ βλέπουμε ότι γυρίζουμε σιγά σιγά στην κανονικότητα. Οι λαϊκές αγορές παραμένουν απ' έξω. Είναι μια πανελλαδική διαμαρτυρία η οποία στάθηκε προς το Υπουργείο ότι πρέπει επιτέλους να γυρίσουμε στην κανονικότητα, να γυρίσουν όλοι οι επαγγελματίες στην λαϊκή αγορά, να δουλέψουν. Αυτό το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Είναι πρώτα απ' όλα για το πολυπόθητο μεροκάματο που ψάχνει ο επαγγελματίας, που το έχουμε χάσει εδώ και 1,5 χρόνο, αλλά και για τον καταναλωτή, ο οποίος θα πρέπει να κατέβει στη λαϊκή αγορά και επιτέλους να έχει να επιλέξει ανάμεσα σε 150 πάγκους και όχι σε 70. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι πρέπει επιτέλους να γυρίσουμε στην κανονικότητα για να μπορέσουμε και εμείς, αλλά και οι πολίτες που κατεβαίνουν και μας τιμούν όλα αυτά τα χρόνια, να μπορούν να έχουν την επιλογή του καλύτερου και του φθηνότερου. Ούτως ή άλλως, όπως όλοι επιστρέψαν στις εργασίες τους, πρέπει και εσείς να επιστρέψετε στο 100% σας. Ναι, αυτό είναι το θέμα, ότι πρέπει να γυρίσουμε επιτέλους όλοι στη δουλειά μας, όχι μόνο στην Καβάλα, έτσι, σε όλες τις λαϊκές. Yeah. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πλήγμα για μας ήταν τεράστιο. Έχει επαγγελματίες που κάποια στιγμή κάνουν 6 λαϊκές το μήνα. Ναι, αλλά το ΕΦΚΑ τρέχει, οι εφορίες τρέχουν. Καταλαβαίνετε τα έξοδα υπάρχουν, τα οικογενειακά βάρτα δεν σταματάνε. Και για μας αυτό το πλήγμα, γι' αυτό έχω πει πολλές φορές ότι όλοι οι επαγγελματίες είναι οικονομικά και ψυχολογικά σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Και ευελπιστούμε αυτό να αλλάξει σύντομα. Αναφορικά με το πολυνομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση, οι έμποροι είπαν. Όχι, δεν έχουμε τίποτα. Υπάρχει μια ησυχία γύρω από αυτό το θέμα. Ευελπιστούμε ότι επιτέλους θα πριτανεύσει η λογική, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, και ότι κάποια άρθρα τα οποία θίγουν άμεσα τους επαγγελματίες θα τάρουν. Τώρα το πολυνομοσχέδιο είναι στην φάση της διαβούλευσης. Πότε πάει προς ψήφιση, ποιες είναι οι πληροφορίες που έχουμε? Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι πήρε μια εβδομάδα πίσω και ότι θα πάει για προς ψήφιση την ερχόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω ακριβώς ποια μέρα. Θα το δούμε αυτό. Αν δεν υπάρξουν αλλαγές στο πολυνομοσχέδιο, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια στάση αναμονής αυτή τη στιγμή, θα προχωρήσετε σε περαιτέρω κινητοποιήσεις? Εννοείται αυτό. Έτσι, αυτή είπαμε και δεν το αλλάζουμε αυτό. Είναι η ταφόπλακα των λαϊκών αγορών. Κάποια πράγματα μπορούν να πήραν πίσω, σε κάποια επιμένουν, πολύ σοβαρά θέματα. Να μην τα αναλύσουμε τώρα. Αυτό που έχω να πω εγώ για ακόμη μια φορά είναι ότι αυτό το νομοσχέδιο πρέπει να το δούμε πάλι από την αρχή. Μας αποσχολεί, υπάρχει μια στασιμότητα, δεν υπάρχει κάποια πληροφορία ούτε καλή ούτε κακή. Αναμένουμε τις εξελίξεις και εμείς από την Αθήνα. Παράλληλα, έντονη είναι η ανησυχία εμπόρων και παραγωγών για τις χαλαζοπτώσεις που έπληξαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, νέα στο Κεπαγγέο, και οι αποζημιώσεις δεν έχουν δοθεί ακόμα. Αυτό το κομμάτι επηρεάζει περισσότερο στους παραγωγούς. Ναι. Εμείς στον τομέα που είμαστε στους εμπόρους, επηρεάζει περισσότερο στις τιμές πώλησης των προϊόντων, γιατί όταν παθαίνουν ζημίες είναι λιγοστά τα προϊόντα. Η Ελλάδα δεν απευθύνεται μόνο στην τοπική αγορά, έτσι. Υπάρχουν και φοβερές εξαγωγές, Ρωσία, Ρουμανίες, Βουλγαρίες, το οποίο σίγουρα θα επηρεάσει τις τιμές. Όσο λιγότερα προϊόντα, τόσο ακριβότερη τιμή. Ακόμα εκτενής αναφορά έγινε στην λαϊκή της Καλαμίτσας, αλλά και στην δεύτερη λαϊκή σε άλλη ημέρα και ώρα που επεξεργάζεται ο Δήμος Καβάλας. Η λαϊκή της Καλαμίτσας πραγματικά δημιουργήθηκε για την αποσυμφόρηση των παραγωγών και των εμπόρων της λαϊκής. Είναι μια σταθερή κατάσταση, απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο καταναλωτικό κοινό εκεί. Αλλά καλώς ή κακώς, όταν θα έρθουμε στην κανονικότητα, επειδή ο χώρος δεν επαρκεί για να είναι όλη η παραγωγή και όλοι οι έμποροι, θα πρέπει να σταματήσει. Μακάρι να υπήρχε χώρος, αλλά δυστυχώς έτσι όπως είναι η διαμόρφωση της πόλης μας, δεν υπάρχει χώρος για να είναι όλοι οι έμποροι και όλη η παραγωγή. Μακάρι να υπήρχε χώρος και εμείς θέλουμε να στηρίξουμε και εκείνη την περιοχή, αλλά δεν υπάρχει χώρος. Πριν από λίγο καιρό είχε γίνει γνωστό ότι επεξεργάζεται ο Δήμος Καβάλας ένα σενάριο για δεύτερη λαϊκή σε άλλη μέρα και άλλο χώρο. Έχετε ενημερωθεί για κάτι τέτοιο?
Εμείς έχουμε ενημερωθεί από τα κανάλια, δεν έχουμε ενημερωθεί προσωπικά. Και εμείς είμαστε δεκτικοί και εμείς θέλουμε να γίνει μια δεύτερη μέρα. Μακάρι να υπάρχει χώρος. Να τα κάτσουμε, να συμφωνήσουμε. Φυσικά ο χώρος δεν μπορεί να είναι εκτός του αστικού κέντρου, έτσι. Πρέπει να είναι κοντά, να μπορεί ο καταναλωτής να... Να ακριβώς, να έρθει να ψωνίζει. Το να φύγουμε και να πάμε στο Αθή Καραγιάννη, δεν νομίζω ότι βοηθάμε το καταναλωτικό κοινό. Υπήρξε αυτή η πρόταση ή ως παράδειγμα το φέρνετε? Σαν παράδειγμα το φέρνω. Δεν υπάρχει πρόταση, καμία από το Δήμο ακόμα δεν έχουμε κάποια πρόταση. Είναι σκέψεις, καλές σκέψεις, αλλά να μπορούν να είναι και λειτουργικές, να μπορούν να είναι εφαρμόσιμες οι σκέψεις αυτές.